Και ένα μεγάλο ευχαριστώ προς το προσωπικό που μας απασχολεί. Με απόλυτη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 3ης, 17 Φεβρουαρίου, η καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας για το 2020 και Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες στο Δήμο Καβάλας, στο Πολύκεντρο του Αγίου Λουκά. Το παρόν έδωσε ο Δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης, ο οποίος μάλιστα στην ομιλία του υποσχέθηκε στα παιδιά ότι το επόμενο διάστημα θα διοργανώσει ένα πάρτι μας και... Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου, παιδιά, να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Χαίρομαι που σας... Μπράβο. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις χαρούμενα πρόσωπα. Και εσείς τώρα είστε χαρούμενοι. Και μπράβο. Χαίρομαι. Λοιπόν, περνάτε καλά εδώ. Να ξέρετε, οι κυρίες και οι κύριοι που είναι εδώ σας αγαπάνε πάρα πολύ και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να μπορείτε να περνάτε καλά στον χώρο που είστε εδώ. Θα κάνω μια παράκληση, διότι θέλω μια μέρα να βρεθούμε όλοι μαζί. Τώρα για τις απόκρισεις θα κάνουμε ένα πάρτι. Ο πρόεδρος της Δημοφέλεια, Παναγιώτης Αγγελίδης, μίλησε για το έργο του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης και έδωσε συγχαρητήρια στο προσωπικό του. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης είναι μια δομή με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας και σε συνεργασία με την Δημοφέλεια, η οποία λειτουργεί από το 2003 και έχει ως στόχο την κοινωνικοποίηση, την επαγγελματική κατάρτιση και την ομαλή ένταξη των παιδιών αυτών στο περιβάλλον. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και να πω τα καλύτερα για το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο καθημερινά δίνει τον καλύτερό του εαυτό, ώστε αυτά τα παιδιά να αντιμετωπίζονται όπως πρέπει ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας. Από την άλλη, να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους γονείς αυτών των παιδιών. Το παρόν έδωσε και ο κύριος Μάκης Κρεμίδας, ο οποίος τόνισε στις δηλώσεις του ότι ο Δήμος έχει βάλει ψηλά το στόχο για αυτές τις δομές. Αυτή η δομή είναι μια δομή η οποία υποστηρίζει άτομα με αναπηρία της περιοχής μας. Είναι ημερήσιας απασχόλησης και θα πρέπει να υποστηριχθεί ούτως ώστε να μπορεί να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Ξέρουμε ότι η διοίκηση του Δήμου έχει βάλει ψηλά το στόχο για αυτές τις δομές και ευελπιστούμε όλα αυτά στην πορεία του έτους και των επόμενων ετών μέχρι τη λήξη της τετραετίας να γίνουν πράγματα τα οποία να βοηθήσουν στην εξωστρέφεια των ενεργειών και των διαδικασιών της δομής, ούτως ώστε η ένταξη και η κοινωνικοποίηση των απασχαλουμένων και εξυπηρετουμένων της δομής να φτάσει στο μέγιστο βαθμό. Να φέρουμε το ουράνιο το όξι στις ζωές των παιδιών.